αφορμή την συνέντευξη που έδωσε πριν λίγες μέρες ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Μπουρνιάς, πρώην προκάτοχός μου, ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα που αφορούν την Οικονομική Επιτροπή που έγινε την Τετάρτη που μας πέρασε. Το πρώτο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ήταν η χρηματοδότηση, δηλαδή η συμμετοχή του Δήμου μας στο κεφάλαιο της αναπτυξιακής εταιρείας που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο μας. Όπως και ο ίδιος υποστήριξε, και όντως έτσι είναι, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση στην οποία οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι εκτελεστές ανεξάρτητα με το τι θα πει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν δεν γίνεται κάτι μη νόμιμο, υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά πλειοψηφία βέβαια, η ψήφος του έχει αναγνωριστεί ως αντίθετη προς τη συγκεκριμένη κίνηση και προχωρήσαμε λοιπόν στην συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο αυτής της αναπτυξιακής εταιρείας με το ποσό των 115.000 ευρώ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν έγινε κάτι μη νόμιμο, όπως κάτι μη νόμιμο δεν έκανε και εκείνος όταν βρισκόταν στη συγκεκριμένη θέση. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση του, ειδικά εκείνου, ο οποίος έχει περάσει από θέση ευθύνης και πολύ σωστά όταν ήταν σε αυτή τη θέση δεν έκανε κάτι μη νόμιμο και ζητάει τώρα από μας να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο εφόσον βρίσκεται στην απέναντι πλευρά. Επίσης ήθελα να σας ενημερώσω ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, δηλαδή δεν είμαστε οι πρώτοι που δημιουργούμε αυτή την αναπτυξιακή εταιρεία. Ενδεικτικά θα σας διαβάσω λίγους δήμους από τους πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην δημιουργία αυτής της αναπτυξιακής εταιρείας. Γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε λίγο τις υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα την τεχνική υπηρεσία για να προχωρήσουν κάποια έργα λίγο γρηγορότερα από τους ρυθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λέω λοιπόν ότι στη δημιουργία αυτής της αναπτυξιακής εταιρείας έχουν προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Νεαπόλης, ο Δήμος Σικαίων, Καλαμαριάς, Αμπελόκηποι, Μενεμένης, Κορδελιού, Ευόσμου, Ωραιοκάστρου. Δεν θέλω να σας κουράσω, πλειάδα δήμων έχουν προχωρήσει, άρα δεν υπάρχει κάτι μη νόμιμο. Στο δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε ήταν στην χορήγηση 14.000 ευρώ προς τις σχολικές επιτροπές, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, και γιατί δεν δώσαμε 50.000 ευρώ που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν δημόσια να τον προσκαλέσω να μας παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας πότε οι σχολικές επιτροπές του ζήτησαν ας πούμε 14.000 και εκείνος έδωσε 28. Ποτέ, γιατί δεν είναι νόμιμος τρόπος. Απλώς ίσως ακούγεται πολύ καλό στα αυτιά των πολιτών. Δώστε. Δεν δίνονται έτσι τα χρήματα από την οικονομική υπηρεσία. Ο σωστός τρόπος είναι και όπως έγινε οι σχολικές επιτροπές με πλήρως αιτιολογημένο αίτημα ζητάν από την οικονομική υπηρεσία επιχορήγηση και αυτή η επιχορήγηση δόθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι οι σχολικές επιτροπές και όχι ο κύριος Μπουρνιάς ξέρουν καλύτερα τις ανάγκες των σχολείων μας οι οποίες αποτυπώθηκαν στο αίτημά τους και ικανοποιήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή.